Βλέπω ότι πλαγιοκοπείτε τη Νέα Δημοκρατία, προσπαθώντας να αντλήσετε στελέχη. Αυτό μοιάζει να είναι ηθικό στην πολιτική, εντός εισαγωγικών, αυτό το λέω έτσι. Μια χαρά μου φαίνεται. Α. Εγώ δεν βλέπω, δηλαδή, δεν βλέπω κάτι, κάποιο πρόβλημα εδώ. Υπό την έννοια ότι δεν είναι ένας ενεργεία βουλευτής ο οποίος πάρθηκε για να δημιουργεί ένα είδος κυβερνητικής αστάθειας ή οτιδήποτε. Έχει τελειώσει η βουλευτική περίοδος. Ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει τις τοποθετήσεις του. Όταν όμως μιλάει ο ίδιος ο Καρατζαφέρης, πριν από λίγο μιλούσε, τον είδα στη συνέντευξη στο Μέγκα σήμερα. Και έλεγε ο πρόεδρος ότι μιλάει με 5 ενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Ενεργεία δεν υπάρχουν. Ενεργεία είμαστε ενεργεία μέχρι τη Δευτέρα. Από τη Δευτέρα δεν είμαστε ενεργεία πλέον. Λίγη διαλύεται τη Βουλή, δεν υπάρχει ενεργεία. Όλοι είμαστε τέος. Και μπαίνουμε στην εκλογική πρόταση. Δεν είναι πάντως το ίδιο. Όλοι είμαστε υποψήφοι. Έτσι, γιατί είναι όλοι υποψήφοι. Δεν είναι. Δεν είμαστε ενεργεία. Ενώ όμως δεν υπάρχει Βουλή. Δεν υπάρχει Βουλή. Ένα που δεν εκλέχθηκε στις τελευταίες εκλογές πάει καλά. Άλλος που έχει εκλεγεί στις τελευταίες εκλογές. Τι το κάνουμε τώρα το αυτονομικό. Α, όχι, άμα θέλουμε τον ζόρι, βέβαια, φυσικά. Ναι, εδώ το πούμε. Ας το σκεφτεί εκείνος. Και που είναι και το πρόβλημα, δύο λεπτά. Έτσι. Εγώ δεν βλέπω κανένα πρόβλημα εδώ. Δηλαδή, αν κάποιος κρίνει ότι πλέον η τοποθετήση του κόμματός του, η τοποθετήση του αρχηγού του, η κατάσταση γενικότερη πλέον δεν τον εκφράζει, τι θα του πούμε, ότι επειδή πολιτεύτηκε και εξελέγει με τη Νέα Δημοκρατία την προηγούμενη περίοδο, πρέπει SAE. Αυτό δηλαδή δημιουργεί μια SAE δέσμευση, αυτός θα πολιτεύεται με τη Νέα Δημοκρατία. Ε? Πώς θα γίνει δηλαδή, άμα τελειώσει αλλιώς. Ξέρετε τι γνώμη αποκομίζει ο κόσμος όταν βλέπει έναν βουλευτή να σας. Μέσα στη Βουλή να συμφέρεται κατά τρόπο απαράδεκτο και να μιλάει με πολύ σκληρό τρόπο και χτέσεις να τον υποδέχεστε εσείς ως μέλλοντα υποψηφιό σας. Ο κόσμος τι ιδέα έχει γι' αυτό το πράγμα, τι εικόνα παίρνει. Σε αυτές τις συμπεριφορές σας εξολογήσει. Τη μια φορά να βρίζουν και την άλλη μέρα να μπαίνουν στο ίδιο κόμμα. Να σου πω τώρα, γενικώς δεν είναι και τόσο. Δηλαδή το να ασκεί κριτική κάποιος. Και αυτό έγινε και παλιά. Από το Συνασπισμό πήγαν στο Πασόκ. Βρίζαν το Πασόκ με χίλιους τρόπους και μετά πήγαν στο Πασόκ. Δεν αλλάζει τίποτα σε αυτό. Το να ασκεί κάποιος κριτική. Τι είπατε, κύριε Παφίλη, δεν σας άκουσα. Νόμιζα ότι κάτι είπατε. Υπάρχουν ζωντανά παραδείγματα. Άλλοι έχουν γράψει και βιβλία μάλιστα. Ξέρετε, ναι, έχει αλήθεια. Προσπαθώ να το καταλάβω αυτό. Γιατί αυτό το πράγμα που γίνεται. Την κινητικότητα, την πολιτική κινητικότητα. Όχι την πολιτική κινητικότητα. Το πώς γίνεται τώρα, αυτό. Τώρα τι να κάνουμε. Αν κάποιος πλέον, ας πούμε, ξέρω εγώ, ο κ. Λεβέντης δεν εκφράζεται από το κόμμα του. Γιατί έχουν συμβεί 5 πράγματα. Θα του πούμε τώρα ότι υποχρεωτικά, επειδή πολιτεύτηκε με το Α κόμμα εκεί, πρέπει εν συνεχεία να συνταξιοδοτηθεί ως βουλευτής από αυτό το κόμμα. Λέω τώρα. Ο κ. Βορύβης, λέω αύριο το πρωί. Κάτι γίνεται και δεν εκφράζεται. Πρέπει εκεί να μείνει, δεν γίνεται να κάνει άλλη επιλογή. Και μπας στο κρυθεί για την επιλογή του αυτή. Την ψήφο ζητάει, έτσι. Δεν πάει πουθενά. Ψήφο ζητάει. Να πω κάτι για τα σκάνδαλα, μου επιτρέπετε. Παρακαλώ. Θεωρώ ότι εδώ υπάρχει ένα κίνδυνο. Κάθε φορά που να συζητάμε αυτό, ακούω τη συζήτηση για τον νόμο περιευθύνης υπουργών. Πάμε σε κάτι θεσμικά και η μπάλα φεύγει από την κερκίδα. Ενώ η μπάλα πρέπει να μείνει εδώ. Κοιτάξτε να πω κάτι. Ο νόμος περιευθύνης υπουργών τι λέει. Ξέρετε τι λέει. Λέει ότι πρέπει η Βουλή να κρίνει εάν θα παραπέμψει αυτούς που δεν μπορεί να παραπέμψει. Μάλιστα. Αυτό... Τώρα κοσκορά κομμάτι δεν βγάζει. Α, πολύ ωραία. Αυτό όμως τι σημαίνει. Ότι παραδείγματος χάρη η Νέα Δημοκρατία, όταν αποφασίζει να αποχωρήσει από την αίθουσα της Βουλής, προκειμένου να μην συμμετάξει στην ψηφοφορία, επιλέγει η Νέα Δημοκρατία τώρα, παλαιότερα το ΠΑΣΟΚ, επιλέγει. Δεν έχει αποχωρήσει ποτέ. Όχι, δεν έχει αποχωρήσει, αλλά έχει ψηφίσει να μην παραπευθούν. Δεν έχει αποχωρήσει ποτέ. Να μην παραπευθούν λοιπόν. Επιλέγει λοιπόν ενίοτε, κάθε φορά η κυβερνητική πλειοψηφία, να μην ελέγξει και να μην στείλει στο φυσικό δικαστή. Αυτό είναι μια πολιτική ευθύνη. Αυτό κρίνεται. Αυτό τι σημαίνει, ότι τους βλέπει ο ελληνικός λαός, αξιολογεί τη συμπεριφορά τους και ο ελληνικός λαός εν συνεχεία πρέπει να πει: καλώς η Νέα Δημοκρατία αποχώρησε. Καλώς το ΠΑΣΟΚ επέλεξε να μην παραπέμψει. Αυτή είναι η λογική της πολιτικής ευθύνης. Αυτήν αναλαμβάνουν. Τι μας θέλει λοιπόν ο νόμος περιευθύνης υπουργών που έρχεται και λέει: ότι με συγχωρείτε πολύ, κάντε το αυτό. Λέει, εδώ είπε ο κ. Σουράς, ότι. Ξέρετε, λέει, εμείς ζητήσαμε εξεταστικές. Και τις καταψήφισε. Μάλιστα. Και τις καταψήφισε όλη η Νέα Δημοκρατία. Θα μου κάνω, να κάνω μια ερώτηση. Πόσες εξεταστικές ζήτησε η Νέα Δημοκρατία και πόσες υπερψηφίσατε τον αντίστοιχο στην κυβέρνηση. Κύριε Βορύδη, όχι, επιτρέψτε μου δηλαδή. Το λέω εγώ μεγάλη ευκαιρία. Γιατί εγώ δεν θυμάμαι, δεν ήμουν στη Βουλή τότε. Επειδή δεν είσαι στην Βουλή. Αλλά έχω εντύπωση ότι δεν έχει συμβεί αυτό. Επειδή λοιπόν δεν είσαι στην Βουλή το 4 ή το 7. Ναι, αυτό λοιπόν. Κύριε Βορύδη, θέλετε απάντηση. Όχι, την πήρα. Δεν ψηφίσατε καμία. Την πήρα την απάντηση. Δεν την πήρατε το 4 με το 7. Ναι. Οι εξαρτητικές που ζητήσαμε εμείς αφορούσαν τυχόν αδικήματα κυβερνήσεων του ΠΑΣΟΚ από 2004. Άρα λοιπόν εμείς ζητήσαμε εξεταστικές για την περίοδο διακυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, κύριε Βορύδη. Όχι, δεν ζητήσαμε. Πότε το κάνατε αυτό. Το 4 ποτέ. Και το 5. Ακούστε κάτι. Να σας πω το εξής καταπληκτικό. Ποτέ λέτε δεν έγινε, κύριε Βορύδη. Ποτέ δεν έγινε. Επειδή το λέτε αυτό. Από το Μάιο του 2004. Ακόμα και στην αίτηση για την Εξεταστική Επιτροπή του Βατοπεδίου, το οποίο είναι ενιαίο σκάνδαλο, τη ζητούσατε από το 2004 και μετά την ευθύνη.
ξεκίναγε η αίτησή σας από το 2004 για το Βατοπέδι, το οποίο ανατρέχει και πίσω. Δεν είχατε καν την πολιτική ευθυξία. Την πολιτική ευθυξία να το πάτε συνολικά. Επειδή έχετε κοινά μνήμη πειθώσει, γιατί δεν είστε εγώ. Εγώ που δεν ήμουνα. Εγώ ήμουν εισηγητή στην συγκεκριμένη δήλωση. Τη δήλωση δεν μιλάτε για δύο μαζί. Ήταν σε αντίθεση με εσά. Είναι αυτό τη βουλή τη παράταξη να μιλήσει. Τη κοινή παράταξη. Ελάτε, κύριε Παπαδρέω, λοιπόν, λέω ο εξή. Ο ίδιο ο πρόεδρο, ο Γιώργο Παπαδρέω, είπε να το πάτε όσο χρόνια πίσω. Το διόρθωσε εν συνεχεία να δείτε την αίτησή σας. Γιατί το κρύψατε, να δείτε την αίτησή σας. Γιατί το κρύψατε, κύριε Βορύδη. Γιατί η αίτησή σας δεν το περιείχε. Γιατί το κρύψατε, κύριε Βορύδη. Λοιπόν, αυτό είναι το σημαντικό. Και ξανά βεβαίως, για τα παραγεγραμμένα. Όχι, δεν πούμε γι' αυτό. 4 με 7 είπαμε για πίσω. Μα τα παραγεγραμμένα ήταν δικά μας. Δεν ήταν παραγεγραμμένα. Αφού το 2000-2004 δεν ήταν παραγεγραμμένα. Ποιος ενεχόταν 2000-2004 από εσάς? Να μας τρελάνε λίγο. Δεν ενεχόταν κανένα. Ποιος ενεχόταν από εσάς το 2000-2004? Στο 2004 ότι υπήρχαν προβλήματα. Είχε παραγραφεί. Αφού ήταν παραγεγραμμένο. Μα τα 2000-2004 με τα αιτήματα που ζητήσαμε εμείς το 4 και το 5 είχαν παραγραφεί. Κύριε Τσούρα. Αφού την προηγούμενη τετραετία δεν παραγράφονται, κύριε Βορύδη μου. Δεν λέμε και ψευδή πράγματα. Εμένα δεν με πειράζει καθόλου, ειλικρινά σας το λέω, αυτή η εικόνα του δικοματισμού. Γιατί αυτό εμπεδώνει πλήρως αυτό που είναι η συλλογική μας συνείδηση. Κύριε Βορύδη. Ότι τα δύο κόμματα ουδέποτε δέχονται να ελέγξουν τους δικούς τους. Και θα σας πω κάτι. Το ζητήσω, εάν η Νέα Δημοκρατία, σας κάνω μια εκτίμηση. Εάν η Νέα Δημοκρατία είχε αποφασίσει, που δεν ήταν και μείζον, σε κάποιες υποθέσεις να πει με συγχωρείτε. Εμείς δεν λέμε ότι είναι κάποιος ένοχος. Λέμε ας πάει να ελεγχθεί στο φυσικό του δικαστή. Δεν είναι ένοχος, αδερφέ. Αλλά ας πάει να ελεγχθεί. Κανείς δεν θα είχε πάθει τίποτε. Κύριε... Πλην όμως αυτή η λογική, κύριε Παναγιώτα, της συγκαλύψεως, της κακώς εννοουμένης αλληλεγγύης, είναι που οδηγεί τη συλλογική απαξίωση. Αυτήν την ευθύνη θα πληρώσει ο δικοματισμός. Δεν θέλω. Έχετε πολύ. Έχετε ακόμη 4 εβδομάδες μπροστά σας. Μην από απόψε. Ναι. Ωραία, ωραία. Όμως ξέρετε, δεν θέλω να μου τσακώνεστε με τον κύριο Τσούρα. Γιατί? Θα σας πω γιατί. Γιατί ο πρόεδρός σας είπε ότι μπορεί να σκεφτεί και να συνεργαστεί ακόμα και με το Πασόκ. Έτσι που τα πάτε. Άμα σας δούνε να μαζί τερμαδώνετε. Εμείς απαντήσαμε αμέσως. Δεν πρόκειται ποτέ. Διότι εμείς έχουμε μία φιλοσοφία. Μία φιλοσοφία διερευνήσεως των συγκλήσεων. Ποτέ. Διερευνήσεως των συγκλήσεων. Εμείς τα ποτέ δεν τα ακούμε. Εμείς λέμε ότι υπάρχουν ορισμένες συγκλήσεις οι οποίες είναι δύσκολες, ορισμένες άλλες που είναι πιο εύκολες, ορισμένες που είναι πάρα πολύ δύσκολες. Αλλά να ξεκινήσουμε με το ποτέ, όταν από αύριο το πρωί ενδέχεται να μην υπάρχουν αυτοδυναμίες και να απαιτούνται κουλτούρες συνεργασίας, κουλτούρες συγκλήσεων. Είμαστε όριμοι για τέτοιο πράγμα. Εδώ είναι λοιπόν. Να ακόμα μια ευθύνη του πολιτικού συστήματος. Είμαστε δεν είμαστε όριμοι γι' αυτό. Και το ποτέ, διότι... το ποτέ χρησιμοποιείται βεβαίως στην πολιτική για ένα πολύ απλό πράγμα και σε μια απλή περίπτωση. Όταν είναι θέμα αξιών και αρχών. Μάλιστα. Και δεν συμφωνείτε με αξίες και αρχές. Ούτε τις αρχές. Του λαός. Και αυτά... αυτό απαντήθηκε αμέσως από τον εκπρόσωπο. Και αυτά, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι υπερβολές. Γιατί όλοι ανήκουν στο, στην ευρύτερη λογοκρατούμενη δυτική φιλοσοφία. Θα υπάρχει υπερβολές. Αν... υπερβολές. Αλλά επαναλαμβάνω, οι αξίες. Καλά, εσείς κάνετε τώρα πρώτα στο Πασόκ να συνεργαστείτε. Εγώ καθόλου. Και θα σου λέω, αν, γι' αυτό είπα. Πολύ δύσκολες συγκλήσεις. Με όλους. Πολύ δύσκολες συγκλήσεις. Ευχαριστώ. Δεν χρειάζεται συνέχεια. Και στις δεύτερες δεν έχει αυτοδυναμία. Ναι. Γιατί έχει φροντίσει ο κ. Παυλόπουλος να υπάρχει αυτοδυναμία. Με τον νόμο. Αν την πρώτη. Συν 5. Συν 6. Συν 6. Από 10 ως 6 το 6 μαθηματικά είναι κάπου εκεί. 6. Ακούστε με εμένα. Ναι, ναι. Εκεί. Είναι γνωστή η ανάλυση αυτή. Έτσι. Ναι. Έτσι όπως το λέτε. Είναι από 6 ως 10. Παίζει. Μπορεί να είναι και 6. Μπορεί να θέλετε να κάνει και 6. Εμείς έχουμε πει ότι μπορούμε να μιλήσουμε μόνο με δυνάμεις που έχουν σχέση προγραμματικά με εμάς. Δηλαδή, ας πούμε τι. Ποιες δυνάμεις. Συνασπισμός. Το έχουμε πει στο συνεδριό τους. Έχει πάει ο πρόεδρος στο συνεδριό τους. Κύριε Βορύδη, γιατί να ψηφίσει ο κόσμος στο λαός. Νομίζω κυρίως γιατί θέλει να στείλει ένα σαφές μήνυμα σε 4 κατευθύνσεις. Το πρώτο, γιατί θέλει μία αποτελεσματική μεταναστευτική πολιτική μειώσεως και αναστροφής των μεταναστευτικών ροών. Το δεύτερο, γιατί θέλει να ενισχυθεί η ασφάλεια του πολίτη. Το τρίτο, γιατί θέλει την ύπαρξη μιας στεναρής εξωτερικής πολιτικής που θα απαντά αποφασιστικά στην τουρκική προκλητικότητα. Και το τέταρτο, γιατί επιλέγει να μειωθούν οι δημόσιες δαπάνες,
να αντιμετωπιστεί το γραφειοκρατικό και διεφθαρμένο κράτος. Τέσσερις βασικοί λόγοι για να υπερψηφιστεί ένα συγκεκριμένο πολιτικό πρόγραμμα.